2 και 4 τα ξημερώματα και το κατασκοπευτικό όχημα φορτώνεται σε πλατφόρμα της αστυνομίας και μεταφέρεται στο αρχηγείο για να υποβληθεί σε εξειδικευμένες εξετάσεις. Μέλη του ΤΑΕ αρχηγείου της ΜΑΘ και εμπλεκόμενων υπηρεσιών της αστυνομίας μεταβαίνουν κατόπιν εντάλματος στο υποστατικό που βρίσκεται σταθμευμένο το υπερσύγχρονο βαν. Ακολουθεί έρευνα στις εγκαταστάσεις της ιδιωτικής εταιρείας Ισραηλινών συμφερόντων, η οποία εδρεύει στη Λάρνακα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αλφα, οι αρχές ψάχνουν τα πρόσωπα που αγόραζαν υπηρεσίες από τον Ισραηλινό. Ο ίδιος ανακρίθηκε από την αστυνομία, ενώ έχουν κληθεί για κατάθεση μέτοχοι της εταιρείας και πρόσωπα που φέρεται να χρησιμοποιούσαν το εν λόγω βαν. Από τις πρώτες προκαταρκτικές εξετάσεις διαφάνηκε ότι πιθανόν να υπάρχουν κάποια θέματα, κάποια πιθανή εύλογη υπόνοια για διάπραξη αδικημάτων που σχετίζονται σε σχέση με τον νόμο για την προστασία του απορρίτου και της ιδιωτικής επικοινωνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι η μοναδική εταιρεία ξένων συμφερόντων που έχει δυνατότητα στις παρακολουθήσεις προσωπικών δεδομένων και δραστηριοποιείται στην Κύπρο. Εξηγήσεις εξακολουθούν να ζητούν τα κόμματα με τον Άντρο Κυπριανού να κατηγορεί την κυβέρνηση για τακτική του κρύψε να περάσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα η κυβέρνηση θα δώσει ξεκάθαρες και πιστικές απαντήσεις, ότι δεν θα συμπεριφερθεί και σε αυτό το θέμα όπως τα προηγούμενα. Τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν τις έρευνες καλεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός, αναφέροντας σε γραπτή δήλωση ότι θα αναμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων.